κάμερες του OPN έπιασαν την Ανίτα Πάνια να ουρλιάζει και να πετάει πράγματα στο πλατό, έγινε το αδιαχώρητο. Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε στην εκπομπή της μια γυναίκα, την Ελένη, η οποία όπως δήλωσε, βλέπει προφητικά όνειρα, τις περισσότερες φορές με άσχημη κατάληξη. Όπως εξήγησε, μεταξύ άλλων, από την ηλικία των 6 ετών βλέπω στον ύπνο μου ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δυσάρεστα όνειρα που με τρομάζουν και εμένα γιατί δυστυχώς μετά πραγματοποιούνται. Μην ακουστεί κάπως ότι επειδή τους βλέπω εγώ μετά πεθαίνουν, απλά γίνεται επειδή μπορώ και το βλέπω αυτό εγώ. Είχα δει το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα τη μέρα που συνέβη, μια μέρα πριν πεθάνει ο μπαμπάς μου, είδα ακριβώς την κηδεία του και ακριβώς τα άτομα που ήταν και τι φορούσαν. Στο πρώτο προφητικό μου όνειρο είδα τον θάνατο του παππού μου, είχε πεθάνει και οι γονείς μου δεν μου ύψιλον το λέγανε για να μην στεναχωρηθώ. Και μου εμφανίστηκε με ένα μαύρο ράσο και μου είπε «Έχω φύγει από τη ζωή, αλλά θα σε προσέχω και είμαι καλά εκεί που είμαι», είπε αρχικά η Ελένη. Στη συνέχεια, όμως, είπε και στην ίδια την Ανίτα Πάνια ότι την έχει δει στον ύπνο της. Τι το ήθελε, γνωρίζετε από που μεγάλωσε μιας και μιλάμε για την Ανίτα, στη φόρα όλες οι λεπτομέρειες. Open. Αυτός είναι ο άντρας που γύρισε ξανά στην αγκαλιά της Ανίτας Πάνια, θυμάστε το πρόσωπο του. Αυτός είναι ο άντρας που γύρισε ξανά στην αγκαλιά της Ανίτας Πάνια και στο OPN, σίγουρα θα θυμάστε το πρόσωπο του. Στις αρχές του Νοεμβρίου είχε ανακοινώσει, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την αποχώρηση του αλλά. Δεν άντεξε και ξαναγύρισε, ο λόγος για τον Βασίλης Δρυμούσης, ένας άνθρωπος από τα παλιά. Ένας άνθρωπος του οποίου η ποιότητα, η εγκυρότητα, η σοβαρότητα είναι γνωστή σε όλους και εκτιμητέα από όλους τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Ο άνθρωπος αυτός μου δίνει τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να είναι κοντά μου πια. Βρίσκεται δίπλα μου τηλεοπτικά και θα αποτελεί μέρος της εκπομπής μας και κομμάτι το οποίο μας είναι αγιωτά απαραίτητο, είπε μεταξύ άλλων η Ανίτα Πάνια στη χθεσινή προβολή της εκπομπής της.